Γεια σου και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Το σημερινό βίντεο είναι 100% γυναικείο, φίλοι. Είναι unboxing καλλιντικά, μόνο καλλιντικά. Μόνο καλλιντικά, ένα τεράστιο πακέτο καλλιντικά. Και να σου πω τι κάνω εγώ που με έχει βοηθήσει στη ζωή μου. Δηλαδή, πρώτο βήμα, αφαιρείς τους τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή σου. Είτε αυτή είναι η οικογένειά σου, είτε είναι το εργασιακό σου περιβάλλον, είτε είναι η παρέα σου, όποια και να είναι. Δεν θέλουμε τοξικούς ανθρώπους στη ζωή μας. Δηλαδή, άτομα τα οποία έχεις μια επιτυχία και σου λένε «Α, πολύ ωραία, αλλά...» αυτό το «αλλά», να ξέρεις, είναι ζήλια και κακία. Πάμε τώρα να βλέπουμε και προϊόντα σιγά σιγά, ρε φίλοι, είναι τεράστιο! Λοιπόν, εγώ που λες, φίλοι, στα 26... 27 μπήκα τώρα το Δεκέμβρη. 26. Ας πούμε 27. Λοιπόν, στα 27 μου αποφάσισα ότι θέλω να πάω σε σχολή μακιγιάζ, γιατί αυτό με κάνει πάρα πολύ χαρούμενη. Και πρώτη φορά στη ζωή μου κάνω κάτι επειδή πραγματικά μου αρέσει, χωρίς να πρέπει. Μέχρι τώρα έκανα πράγματα επειδή έπρεπε να τα κάνω. Τώρα το κάνω επειδή μου αρέσει και περνάω καλά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Λοιπόν, ξεκινάω με ένα σετάκι που θέλω να το πάρεις, γιατί είναι δύο beauty blender. Το ένα είναι έτσι, βολεύει πάρα πολύ και να εφαρμόσεις foundation, να κάνεις κοψίματα, contour, υγρό ρούζ, ακόμα και στο concealer θα σε βολέψει πάρα πολύ. Είναι δύο, ένα κλασικό και ένα το οποίο είναι έτσι κομμένο. Πάρα πολύ καλή τιμή και το ακόμα καλύτερο, φίλοι, είναι ότι σου έχω κανονίσει εκπτωτικό κωδικό στις ήδη πολύ χαμηλές τιμές από Elixir, μείον 20% σε όλα. Όταν σου λέω σε όλα, σε όλα. Πάμε να δούμε τι έχω εγώ. Πρώτο είναι αυτό το σετάκι. Έχω αρκετά πινέλα μακιγιάζ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ πινέλα από Elixir, μάλλον δεν είχε τύχει. Έχω αρκετά πινέλα, έχουν τεράστια συλλογή. Έχουν πάρα πολύ καλές τιμές. Δοκίμασα πριν λίγο αυτό, γιατί πριν μιλήσω ήθελα να το δοκιμάσω. Λοιπόν, το έπλυνα με βενζίνη να δω πώς αντιδράει στη βενζίνη, αν καίγεται, δεν καίγεται. Το λέρωσα με ένα κόντουρ που θα σου το δείξω και το καθάρισα με βενζίνη. Όπως βλέπεις, έχει καθαρίσει εντελώς. Δεν έπαθε τίποτα στη βενζίνη. Αντέδρασε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλή η ποιότητα κατασκευής. Εδώ πέρα το κόλλημα δεν ξέρεις τι εννοώ. Δεν κάνει αυτό το τούκου-τούκου να γυρίζει, να σου πάει τα νεύρα. Πάρα πολύ καλό το δέσιμο της τρίχας. Μαλακές. Μεγάλη επιφάνεια, πολύ ωραίο και πολύ μαλακό, μου αρέσει. Θα τα χρησιμοποιήσω όμως όλα και θα σου πω την άποψή μου για όλα. Όπως βλέπεις, έχω αρκετά πινέλα να δοκιμάσουμε, αρκετά όμως, δηλαδή δες εδώ. Εδώ γίνεται ο απόλυτος πανικός, δεν ξέρω πόσα πινέλα έχω. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά μαζί. Λοιπόν, κάτι άλλο που δεν άντεξα να μην το δω, είναι αυτό εδώ. Είναι ένα καμπούκι μπράς, είναι το 519, ναι. Πάρα πολύ μαλακό, πάρα πολύ ωραίο. Στέκεται εκεί όρθιο, αν το βάλεις σε μια ίσια επιφάνεια. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ μαλακό και σίγουρα κάνει και για μεγαλύτερη επιφάνεια τύπου εδώ, όταν θέλεις να κάνεις body painting, που έτσι ας πούμε τις νύφες τις βάφουμε και όπου φαίνεται δέρμα, χέρια, όμως πλάτη βάφουμε. Οπότε βολεύει πάρα πολύ, καλύπτει μεγάλη επιφάνεια και είναι πάρα πολύ ωραίο και μαλακό, 100% ναι αυτό από εμένα. Συνεχίζω με κι άλλα πινέλα. Έχω το 511, το 506. Έχω και αρκετά πινέλα ματιών, που αυτά είναι η αλήθεια ότι θέλω να δοκιμάσω περισσότερο. Θα τα δούμε όλα. Και πάμε τώρα στις παλέτες, αυτό που αρέσει εμένα πάρα πολύ. Ξέρεις ότι έχω πάθει ένα εθισμό με τα καλλιντικά τελευταία, το καταλαβαίνεις, ναι. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί είναι αυτό που σου λέω, ότι πρώτη φορά στη ζωή μου κάνω κάτι που επειδή μ' αρέσει και το θέλω. Και όχι γιατί πρέπει. Λοιπόν, και πάμε να δούμε παλέτες. Έχω 4 παλέτες από Elixir Pro. Αυτή εδώ νομίζω θα γίνει η αγαπημένη μου, πάρα πολύ τίμια, εξαιρετική απόδοση για την τιμή της. Για οικονομικά καλλιντικά έχουν απίστευτη απόδοση οι συγκεκριμένες παλέτες. Όταν σου λέω απίστευτη απόδοση το εννοώ, δηλαδή πάμε εδώ, πάμε εδώ, πάμε αυτό το ροζ που μου άρεσε. Δες εδώ και δες. Βλέπεις, εξαιρετική απόδοση για οικονομικές παλέτες. Αυτή εδώ πέρα είναι η 777 σε, πάρα πολύ ωραία, έχει 24 χρώματα, nude αποχρώσεις, πολύ 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 ωραίες, μ' αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη. Έχουμε άλλη μία σε πιο ροζ αποχρώσεις
και αυτή πολύ καλή απόδοση. Είναι η ίδια σειρά, απλά διαφορετικοί χρωματισμοί. Έχω μία ακόμα, αυτή είναι η 777K, πάρα πολύ ωραία και έντονη και φαντάζομαι πολύ χρωμα smokey eye εγώ με αυτή την παλέτα. Αυτή εδώ δεν ξέρω γιατί μου θυμίζει Χριστούγεννα, ίσως επειδή έχει το κόκκινο το glitter, δεν ξέρω. Αυτό όμως που μου αρέσει στις παλέτες, σε αυτήν και σε αυτήν, όχι, αυτήν, περίμενε, είναι ότι τα χρώματα συνδυάζονται πάρα πολύ ωραία μεταξύ τους, αρμονικά η μία απόχρωση με την άλλη και δένει ώστε να βγάλεις ωραία eye look, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μία επίσης που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ξέρεις ότι λατρεύω τα nude καφέ χρώματα εγώ, είναι αυτή εδώ, λέγεται Μαλβίδες. Παιδιά, έχει τόσο ωραία χρώματα. Επίσης νιώθω ότι είναι dupes από μία πανάκριβη εταιρεία. Θα τη δοκιμάσω και θα σου πω την άποψή μου. Είμαι όμως 100% σίγουρη να σου πω για τα κραγιόν από Elixir, τη σειρά αυτή εδώ. Τα Elixir Kiss Proof Lip Matte, το φοράω από το πρωί. Δεν έχει πάει πουθενά. Έχω φάει, έχω πιει καφέ, έχω πιει νερό από μπουκαλάκι, γιατί πίνω μόνο από μπουκάλι νερό. Αυτό το ήξερε για μένα. Δεν μου αρέσει να πίνω νερό από το ποτήρι, μου μυρίζει. Αλήθεια. Δεν μπορώ να πιω νερό από το ποτήρι. Πίνω νερό μόνο από το μπουκαλάκι το πλαστικό ή μπουκάλι μεγάλο και απλά είναι δικό μου. Δεν μπορώ να πιω νερό από το ποτήρι. Το χειρότερό μου είναι όταν είμαστε για φαγητό έξω και πρέπει να πιω νερό από το ποτήρι. Σκέφτομαι πόσοι άνθρωποι έχουν πιει και ότι μυρίζει, ενώ έχουμε και εμείς μαγαζί, δεν θα έπρεπε να τα σκέφτομαι αυτά, αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ιδιοτροπίες τους. Λοιπόν, έχω πιει, έχω φάει, είναι ακόμα στη θέση του, είναι περίπου 7 η ώρα το απόγευμα, φοράω την απόχρωση εγώ 0,28. Πολύ ωραία. Είναι αρκετά ενυδατικά, ενώ είναι πολύ ματ το αποτέλεσμα και κρατάει όλη μέρα. Αν φας κάτι με λάδι, θα αλλοιωθεί, δεν σου λέω ότι θα αλλοιωθεί, προς Θεού. Ξέρεις ότι εδώ λέμε αλήθειες. Αλλά αν το κάνεις αυτό και το επαναφέρεις λίγο και το αφήσεις να στεγνώσει με το, ξέρεις, να στεγνώσει από το φαγητό, είσαι μια χαρά, έχεις ακόμα κραγιόν. Λοιπόν, θα συνεχίσω με μια παλέτα η οποία μου έκανε τεράστια εντύπωση, αρχικά ίσως το σχήμα της. Λοιπόν, λέει baking powder. Προσπαθώ να την ανοίξω, θα την τσεκάρουμε μαζί. Είναι αυτά εδώ πέρα τα δύο χρώματα. Η απόδοση είναι σοκαριστικά τέλεια, το βλέπεις, έτσι. Εμένα από τις αποχρώσεις δεν μου αρέσει μόνο να τις χρησιμοποιώ σαν highlighter, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να τις βάζω και στην εσωτερική γωνία του ματιού για φως τις πιο ανοιχτόχρωμες και εδώ πέρα στην κόγκη τις πιο σκουρόχρωμες. Οπότε να ξέρεις, μπορείς να έχεις άπειρες χρήσεις με ένα προϊόν και στο μακιγιάζ όλα επιτρέπονται αρκεί να έχεις φαντασία. Λοιπόν, άλλη μία παλέτα με contour και highlighter τεράστια. Θεωρώ ότι αν ξεκινάς τώρα τη συλλογή σου στο μακιγιάζ ή συγκεκριμένη θα σε βολέψει αρκετά και είναι και πάρα πολύ οικονομική και δεν θέλω να ξεχνάς τον εκπτωτικό κωδικό. Έτσι, Ρένα 20, μείον 20% σε όλο το site της Elixir και το καλύτερο είναι ότι για παραγγελίες άνω των 20 ευρώ έχεις και δωράκι μέσα στην παραγγελία, φίλοι. Ναι, και δωράκι μέσα στην παραγγελία. Λοιπόν, εδώ παλέτα, ξανά με highlighter, πάρα πολύ ενδιαφέροντα συγκεκριμένα χρώματα. Θέλω να μου γράψεις ποιο θες να δεις πρώτο, να κάνουμε tutorial για να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ βήμα-βήμα και ό,τι έχω μάθει στη σχολή θα σου το δείχνω ακριβώς για να το κάνεις και εσύ. Λοιπόν, θα συνεχίσω με primer. Έχω δύο primer, ένα λευκό το οποίο είναι oil free, έχει matte effect, gluten free και κάνει και αντιγύρανση. Έχει ακριβώς την ίδια φόρμουλα και αυτό εδώ απλά είναι ένα primer λάμψης όταν θέλουμε να κάνουμε μία glow base, όταν θέλουμε να κάνουμε μία βάση λάμψης θα χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο primer και θα σου δείξω σε άλλο βίντεο τι εννοώ glow base βήμα-βήμα και για ποια δέρματα είναι εντάξει και για ποια δέρματα δεν είναι εντάξει. Συνεχίζω με ένα ρούζ στην απόχρωση 0,21, θα το ανοίξω για να το δεις. Θα βάλω αυτό που είναι καθαρό, το βλέπεις, είναι το απόλυτο ροδακινή ρουζ, φουλ ωραίο, πάρα πολύ καλή απόδοση, φουλ φυσικό αποτέλεσμα, το βλέπεις, είναι αυτό εδώ, φουλ φυσικό αποτέλεσμα, γράφει πάρα πολύ ωραία και αυτό που μου αρέσει στα προϊόντα, τα πουδρένια μέχρι τώρα αυτά που είδα, είναι ότι
ξέρεις, λειτουργούν πολύ αρμονικά το ένα με το άλλο, μπλεντάρονται. Δεν λειτουργούν νευρικά σαν προϊόντα, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό είναι μία πούδρα, ξέρεις, compact. Εδώ έχουμε ένα τερακότα blusher στην απόχρωση 04. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ λαμπερό το συγκεκριμένο. Θα σας κάνω swatches σε άλλο βίντεο, νομίζω, που θα τα χρησιμοποιούμε. Τώρα θέλω να δεις απλά τι έχει το πακέτο. Έχω δύο προϊόντα baking powder, ένα λευκό και ένα μπανάνα. Αυτό θέλω απίστευτα να το δοκιμάσω και να σου πω άποψη, γιατί είναι full οικονομικό. Οπότε πραγματικά, αν κάνει και αυτό που υπόσχεται, full value for money, αγορά. Έχω δύο βλεφαρίδες από την Elixir. Έχω το 7-11 και το 7-10 και έχω και μία κόλλα σε μαύρο χρώμα. Λέει ότι είναι και αδιάβροχη, θα τη δοκιμάσω και θα σου πω την ειλικρινέστατη μου άποψη. Επίσης να σου πω, έχει αυτές εδώ πέρα τις παλετίτσες, οι οποίες έχει πράσινες, μπλε αποχρώσεις, λέει έξω life, η ζωή είναι ένα πάρτι, μπλε αποχρώσεις. Αυτή εδώ έχει έτσι πολύχρωμες και πράσινες αποχρώσεις. Αλλά αυτή νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία για καθημερινό μακιγιάζ. Έχει nude αποχρώσεις, έχει δύο shimmer, είναι matte χρώματα, πολύ πολύ ωραία. Την έχω χρησιμοποιήσει, βλέπεις, για να κάνω swatch και να δω τι απόδοση έχουν, και έχουν πολύ καλή απόδοση για την τιμή τους, υπερβολικά καλή θα έλεγα. Και αυτά εδώ πέρα έχει πιο θερμά χρώματα, αλλά αρκετά ωραία. Η συγκεκριμένη παλέτα, αυτές οι δύο, θα σου πω τα νούμερα. Οι 850K και οι 850F έχουν τόσο ωραίες αποχρώσεις, δένει μία απόχρωση με την άλλη και μπορείς να δημιουργήσεις απίστευτα eye look. Δες εδώ, πολύ ωραία. Συνεχίζω. Elixir, εδώ είναι ένα rouge. Εδώ έχω ένα contour στην απόχρωση 435. Εδώ έχω μία πούδρα, ναι, στην απόχρωση 205. Θα τα δω όλα και στην πράξη και θα σου κάνω αναλυτικό βίντεο πώς λειτουργούν. Ένα ακόμα ρουζ στην απόχρωση 24. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Φραουλί. Φουλ τέλειο. Κάτσε να το ανοίξω να το δεις. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, και έχω μία παλέτα με ρουζ που εγώ θα σου πρότεινα να πάρεις παλέτα σε ρουζ ώστε να μπορείς να κάνεις μίξ και να βγάλεις την απόχρωση που θες εσύ. Βολεύουν περισσότερο οι παλέτες σε σχέση με το να πάρεις ένα ρουζ μεμονωμένα. Αυτή είναι η 770α, πάρα πολύ ωραία παλέτα, αρκετά χρώματα, μπορείς να κάνεις μίξεις και να βγάλεις το ρουζ που είναι εντάξει για εσένα. Να ξέρεις ότι αναμειγνύονται πανεύκολα, όταν σου λέω πανεύκολα, πανεύκολα. Συνεχίζω με δύο προϊόντα σε πούδρα, μία contour powder και εδώ έχουμε μία τερακότα ακόμα στην απόχρωση 3, πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ έχουμε μερικές δεκάδες κραγιόν, δεν είναι τίποτα, θα σου δείξω τι εννοώ, δώσ' μου ένα λεπτό. Επίσης να σου πω ότι έχω 4 make-up από την Elixir, είναι Liquid Foundation, Golden Sand, είναι τι αποχρώσεις, λέει ότι είναι ενυδατικό, έχει μέτρια κάλυψη, αφήνει το δέρμα να αναπνέει, ξέρεις, δεν είναι έτσι πολύ βαρύ και υπόσχεται αντιγύρανση. Θα το δοκιμάσω και θα σου πω, έχω και τις 4 αποχρώσεις, αν δεν είσαι σίγουρη ποια είναι η απόχρωσή σου, εγώ σου πω αυτή η ένα είναι η πιο ανοιχτή. Εγώ θα σου πρότεινα να πάρεις την πιο ανοιχτή και την πιο σκούρα, να πάρεις δύο make-up δηλαδή, να κάνεις μίξ και να βγάλεις ακριβώς το χρώμα της επιδερμίδας σου. Αυτό που θα σε βοηθήσει στο να έχεις make-up όλο το χρόνο, δηλαδή και το καλοκαίρι που είσαι μαυρισμένη και το χειμώνα που είσαι περισσότερο λευκή, και θα είναι ακριβώς στο χρώμα σου, γιατί είναι σπάνιο να βρεις μία απόχρωση make-up που να κάθεται 100% στο δέρμα σου. Και επειδή μεταβάλλεται η απόχρωση του δέρματος ανάλογα το πόσο θα έχουμε εκτεθεί στον ήλιο, είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Μικρό τυπάκι, την πιο ανοιχτή, μία σκούρα, κάνεις μίξη και τα έχεις όλα.
Λοιπόν, και αυτά εδώ είναι κραγιόν. Όλα αυτά εδώ είναι κραγιόν. Γι' αυτά είμαι 100% σίγουρη και μπορώ να σου πω ότι είναι απίστευτα τέλεια. Είναι πάρα πολύ οικονομικά και με το 20% που έχει με το όνομά μου σου βγαίνουν ακόμα πιο οικονομικά. Από αυτά πάρε, θα με θυμηθείς. Αυτό που φοράω σου ξαναλέω το 028. Δεν τελείωσε όμως εδώ το unboxing, φίλοι. Δεν τελείωσε εδώ, όχι, έχει άλλο. Λοιπόν, έχω μερικές δεκάδες μολύβια και καταρχήν έχει απίστευτες αποχρώσεις. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι δεν υπάρχουν μολύβια χιλιών, ματιών, φρυδιών. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις όπου εσύ θες. Για παράδειγμα, εγώ χθες έκανα ένα πάρα πολύ ωραίο lip combo με ένα μολυβάκι φρυδιών που ήταν καφέ και έδεσε τέλεια με ένα πολύ ωραίο κραγιόν από την Elixir. Οπότε μπορείς να κάνεις ό,τι θες. Στο μακιγιάζ όλα επιτρέπονται. Λοιπόν, έχω μπλε, έχω μοβ. Θα σου δείξω όμως ένα πολύ πολύ ωραίο που θεωρώ ότι πρέπει να το έχεις στη συλλογή σου. Είναι το 812. Δες τι ωραίο νουντ που είναι αυτό. Θέλω να δεις το πόσο μαλακό είναι, το πόσο ωραία γράφει, πόσο έντονη απόδοση έχει. Είναι μολυβάκι σιλικόνης που σημαίνει ότι ξέρεις μόλις στεγνώσει 100% αδιάβροχο, δεν πάει πουθενά, σταθερότατο. Αλλά παρόλα αυτά βολεύει στο να κάνεις και τύπου γραμμή eyeliner και μπορείς να την πλεντάρεις πάρα πολύ εύκολα, απλά μετά που θα στεγνώσει είναι 100% εκεί, δεν φεύγει. Συνήθως τα συγκεκριμένα χρειάζονται διφασικό νεράκι για να κάνεις δε μακιγιάζ. Έχει άπειρα χρώματα, κοστίζουν περίπου 2,5 ευρώ νομίζω το μολυβάκι, αν δεν κάνω λάθος, δεν το λέω με σιγουριά, και πραγματικά αξίζει να δοκιμάσεις. Εγώ θα σου τα δείξω όλα σε tutorial, απλά θέλω να δούμε δύο μαζί που μου έκαναν εντύπωση και ήθελα να τα ανοίξω εδώ πέρα. Θεωρώ βασικά μολυβάκια το μαύρο, οπότε πάμε να δούμε πώς γράφει το μαύρο σαν πρώτη εντύπωση, που όλες θέλουμε ένα μαύρο μολυβάκι στη συλλογή μας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είναι η απόχρωση 001. Πολύ ωραίο, μαλακό. Μπορείς να χτίσεις το αποτέλεσμα. Πολύ πολύ ωραίο. Αυτό που μου έκανε η εντύπωση είναι το λευκό και το γκρι, ασημή να το πω. Λοιπόν, το λευκό είναι το 005. Το λευκό μολυβάκι είναι ιδανικό όταν θέλεις να δώσεις, ξέρεις, να κάνεις το μάτι σου να φαίνεται μεγαλύτερο. Δώσ' μου ένα λεπτό όμως να το ανοίξω, φίλε. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα μαχαιράκι, γιατί να κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη. Πάρα πολύ ωραίο. Και μαλακό. Πολύ ωραίο. Πάμε τώρα να δούμε και το green. Πώς είναι. Γκρία σημεία, δεν ξέρω, αυτό και στο μάτι μου κάνει ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει. Δεν ξέρω αν το βλέπεις, έχει απίστευτη λάμψη, δεν ξέρω αν βοηθάει ο φωτισμός. Είναι αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Σίγουρα ένα μαύρο, ένα καφέ και ένα τέτοιο το χρειαζόμαστε. Και εκτός από τα μερικές δεκάδες μολυβάκια που έχει το πακέτο μου, θα βάλω εδώ. Έχω μία μάσκαρα και ένα τζέλ, το οποίο είναι τζέλ και για τα φρύδια, αλλά και για τις βλεφαρίδες. Οπότε αν κάποιο κορίτσι ξεκινάει τώρα το μακιγιάζ του, είτε πηγαίνει στο σχολείο, γιατί έχουμε και πιο μικρές κοπέλες στην παρέα μας, και δεν θέλει να βάλει μάσκαρα, γιατί έχει έτσι μεγάλες βλεφαρίδες και θέλει απλά να τις τονίσει ένα τσικ, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν, το οποίο έτσι κρατάει τις βλεφαρίδες σου πάνω και αυτά, και δεν έχει χρώμα, είναι clear. Το ίδιο μπορεί να κάνει και στα φρύδια σου. Έχουμε μία μάσκαρα η οποία λέγεται Volturous Eyes High Volume Μάσκαρα. Θα τη δοκιμάσω να σου πω, γιατί είναι και πάρα πολύ οικονομική συγκεκριμένη και εκτός ότι είναι πάρα πολύ οικονομική. Θέλω να δεις τι ωραίο βουρτσάκι που έχει. Έχει βουρτσάκι και σιλικόνης με δύο πλευρές που και ξεχωρίζει τις βλεφαρίδες αλλά και τους δίνει μήκος. Θα το δούμε. Και πάμε τώρα να σου πω για τα κραγιόν από την σειρά εδώ. Matte Me Up Kiss Proof Lipstick.
πάρα πολύ ωραία κραγιόν. Έχω κι άλλα, είχα πάρει άλλο ένα πακέτο από Elixir. Οπότε έχω δοκιμάσει τα κραγιόν. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενυδατικά. Σίγουρα δεν έχουν τη διάρκεια που έχουν τα υγρά κραγιόν. Παιδιά, ξεκάθαρα, ξέρεις ότι δεν μπορώ να πω ψέματα. Δεν κρατάνε όσο κρατάνε τα υγρά κραγιόν, αλλά είναι πολύ πιο ενυδατικά. Έχουν μεν μάτα αποτέλεσμα. Είναι όμως έτσι ενυδατικά, ωραία, θεωρώ για χειμώνα εξαιρετικά. Και νομίζω ότι αν το συνδυάσεις με ένα περίγραμμα, εντάξει, όχι το συγκεκριμένο, ένα περίγραμμα εννοώ με μολυβάκι, θα έχει ακόμα καλύτερη διάρκεια. Εγώ τα είχα βάλει τα μποναριστά πάνω στα χείλη μου και μου άρεσε το αποτέλεσμα, γιατί φαίνεται πολύ φυσικό και ταυτόχρονα πολύ ενυδατικό. Τα συγκεκριμένα είναι πάρα πολύ οικονομικά. Όταν σου λέω πολύ οικονομικά, πολύ οικονομικά. Για μένα σίγουρα αξίζει να πάρεις ένα-δύο, γιατί έχει και απίστευτες αποχρώσεις. Και θα ανοίξω, ας πούμε, είναι η απόχρωση 11. Για να δεις τι ωραίο που είναι, περίμενε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, ένα πολύ ωραίο φούξια. Όταν βλέπω τέτοια χρώματα, σκέφτομαι καλοκαίρι, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, θέλω να το βάλω εδώ, πού είμαι καθαρή. Εδώ, είμαι καθαρή. Θέλω να δεις πόσο έντονη απόδοση έχει με ένα πέρασμα. Και πώς χτίζεται το αποτέλεσμα και το κάνεις ακόμα πιο έντονο. Είναι πάρα πολύ ενυδατικά. Επίσης, έχουν πολύ ωραία μυρωδιά. Τελικά όλα έχουν την ίδια μυρωδιά. Γιατί και τα άλλα που έχω μέσα έχουν ακριβώς το ίδιο άρωμα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ οικονομικά. Οπότε αν θέλεις να δοκιμάσεις προϊόντα low budget και full ποιοτικά, θεωρώ ότι αξίζει να χρησιμοποιήσεις τα συγκεκριμένα από Elixir, να τα δοκιμάσεις. Άσε που έχουμε τον εκπληκτικό κωδικό, μην τα ξαναλέμε φίλοι αυτά. Rena20, μείον 20% σε όλο το site της Elixir. Σου γράφω τον κωδικό κάτω αναλυτικά. Σου αφήνω σύνδεσμο να μπεις απευθείας στο e-shop τους. Φίλοι, κάτι έγινε εδώ. Ωραία. Σου αφήνω σύνδεσμο να μπεις απευθείας στο e-shop τους. Σου γράφω τον εκπληκτικό κωδικό. Αυτό ήταν το βίντεο. Θέλω να μου πεις τι θες να χρησιμοποιήσουμε πρώτο για να τεστάρουμε. Θες σκιές, θες contour, θες το make-up, θες να σου δείξω πώς μπορείς να βρεις τη σωστή απόχρωση make-up όταν κάνεις μίξεις. Γράψε μου στα σχόλια ό,τι με ό,τι θες. Και επίσης σκέφτομαι να ζητήσω από την εταιρεία να κάνουμε ένα δώρο και εδώ στο YouTube. Αλλά γράψε μου στα σχόλια αν θέλεις μία τυχερή να κερδίσει έτσι ένα μεγάλο πακέτο με πολλά πολλά καλλιντικά ή δώρο επιταγή, ό,τι εκείνη θέλει να πάρει από την εταιρεία. Απλά γράψε μου στα σχόλια. Φιλάκια πολλά, μέχρι το επόμενο βίντεο.